Προβλήματα θα έχουν λυθεί έως το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιωταπούλου. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους σας. Ναι. Το θέμα αυτό... Άκουσα τη δηλώση του συναδέρφου, του κυρίου Σταυρογιάννη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, διότι είμαι... Σας ακούω περίφημα εγώ και ακούγεστε και πολύ καλά. Ωραία, ωραία τότε. Θα ήθελα να τη δική σας θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να χαλάσω και την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι. Το εχθές δεν... Άμα είναι να τη χαλάσετε, να τη χαλάσετε όμως. όχι. Άμα υπάρχει λόγος να τη χαλάσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει, βρεθήκαμε ακόμα μία φορά με τον Υπουργό στα πλαίσια της συνεννόησης και της συζήτησης. Πράγματι, μέχρι τέλος του Γενάρη θα πρέπει να έχει γνωμοδοτήσει το νομικό συμβούλιο του κράτους σε σχέση με την νομιμότητα της σύστασης του ΦΟΔΣΑ και βεβαίως θα πρέπει ο ΠΕΔΑ, ο περιφερειακός σχεδιασμός, να έχει επίσης κατατεθεί. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας οι Δήμαρχοι ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του ΠΕΔΑ για να χρηματοδοτηθούν στη συνέχεια τα έργα. Άρα δεν έχει κανείς όφελος το να καθυστερεί. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι και αυτό που επί πολλούς μήνες έλεγα και ξαναέλεγα ότι η προετοιμασία μας σε σχέση με τον ΠΕΔΑ δεν έχει να κάνει με την νομιμότητα ή μη του φορέα διαχείρισης. Άρα δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα δύο λέτε. Φυσικά είναι διαφορετικά. Φυσικά είναι διαφορετικά. Όσο για το ερώτημα, γιατί ετέθη αυτό, ότι αφού δεν είμαστε νομοποιημένος ή τέλος πάντων αμφισβητείται η νομιμότητα του ΦΟΔΣΑ, πόσο ΦΟΔΣΑ θα κάνει τον ΠΕΔΑ. Αυτό μπορούσε, αντιλαμβάνεστε, ότι μπορούσε η περιφέρεια, η οποία πληρώνει και όλες τη συγκεκριμένη μελέτη για τον ΠΕΔΑ, θα μπορούσε να αναλάβει η περιφέρεια αυτόν τον ρόλο. Άλλωστε, από τον εθνικό σχεδιασμό, όλες οι προτάσεις των Δήμων είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν στον ΠΕΔΑ. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΠΕΔΑ να αφήσει απ' έξω κάποιον Δήμο, ας πούμε εμείς που δεν είμαστε μέλη του ΦΟΔΣΑ. Σωστά. Εγώ ξέρετε ότι δεν κατάλαβα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να συμπεριληφθούν. Ναι. Άρα προς τι αυτό είναι. Εγώ δεν κατάλαβα από όλη αυτή τη διαδικασία και αν μπορείτε να με βοηθήσετε, διότι έχετε τεράστια εμπειρία κι εσείς. Εντάξει, εμπειρία έχω. Τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Ναι. Για ποιο λόγο φτάσαμε να κάνει ιδιότυπα το διαιτητή ο Κουρουμπλής για να συνεννοηθούμε? Δεν το κάνει. Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Αρμόδιος υπουργός είναι ο κύριος Κουρουμπλής. Θα έπρεπε να είναι. Γιατί η εικόνα που είχαμε πριν εμφανιστεί ο Κουρουμπλής σε αυτή την συνάντηση ήταν ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου είχαν διαφορετική στρατηγική και άποψη για τις εξελίξεις και με την εμφάνιση Κουρουμπλή εξομαλύνθηκε όλη η διαδικασία. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζετε ήδη. Δηλαδή και με τον κύριο Βούτση στα ίδια ήμασταν. Δεν έχει αλλάξει. Από την υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών παρέπεμψαν το θέμα της νομιμότητας στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Από τότε δεν έχει. Περιμένουμε. Ναι. Περιμένουμε όσον αφορά, ξαναλέω, στη σύσταση της, στη νομιμότητα της σύστασης. Άρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτό που θα γνωμοδοτήσει, σε κάθε περίπτωση αυτό περιμέναμε, ναι, είναι το νομικό συμβούλιο. Μάλιστα. Βεβαίως η παρέμβαση του κυρίου Κουρουμπλή μπορεί να είναι στην κατεύθυνση του να λυθεί άμεσα μέσα στις επόμενες δύο πιθανόν συνεδριάσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους. Άρα η παρέμβαση του υπουργού είναι ναι, ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτό. Θα πρέπει, άλλωστε και εμείς περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή, να γνωμοδοτήσει το νομικό συμβούλιο. Λοιπόν, ξαναλέω, να γνωμοδοτήσει. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Πλέον είναι ξεκάθαρο. Ναι. Άρα λοιπόν, οδεύουμε προς επίλυση και διευθέτηση του ζητήματος. Πάμε τώρα σε μια... Ξαναλέω όμως, έτσι, εγώ έθεσα ένα άλλο θέμα και έναν άλλο προβληματισμό. Παρακαλώ. Η νομιμότητα του ΦΟΔΣΑ είναι το ένα θέμα. Ναι. Το δεύτερο θέμα είναι ο ΠΕΔΑ τι γίνεται. Διότι ο ΠΕΔΑ είναι αυτός που χωρίς τον ΠΕΔΑ δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα στην περιφέρειά μας. Όποια και αν είναι αυτά που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τον εθνικό σχεδιασμό.
Διότι δεν μπορεί να κατασκευάζουμε σήμερα έργα τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού. Αυτό είναι η άποψη την οποία τόσο καιρό και προσωπικά λέω. Αλλά είναι γνωστό ότι την υποστηρίζετε με κάθε τρόπο, ναι. Σωστά. Ναι, εμείς τώρα από τη μεριά μας, ως οι πέντε δήμοι που έχουν εκπονήσει ένα διαδημοτικό σχέδιο, έγκαιρα από το Σεπτέμβριο, έχουν καταθέσει αυτό στην εταιρεία που εκπονεί τον ΠΕΣΔΑ, έχουν καταθέσει αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί οι άλλοι δήμοι δεν πήγαν να συντάξουν τα τοπικά τους σχέδια, να τα αναθεωρήσουν με βάση τον εθνικό σχεδιασμό και να πάρουν ομόφωνες ή μη αποφάσεις μέσα από τα δημοτικά τους συμβούλια. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, που αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ξαναλέω, για τη σύνταξη του περιφερειακού σχεδιασμού. Οι προτάσεις στον περιφερειακό σχεδιασμό προέρχονται από τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων του κάθε τοπικού σχεδίου που έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, δεσμεύτηκαν και οι εκπρόσωποι εκεί του ΦΟΒΙΣΑ, δεσμεύτηκαν ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε και ΠΕΣΔΑ. Οπότε θα βγει σε διαβούλευση ένα μήνα έτσι όπως χρειάζεται και ελπίζουμε ότι τέλος του Φλεβάρη θα έχουμε και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε σχέση με τον ΠΕΣΔΑ. Με την κυρία Αναγνωστοπούλου, τι είπατε σήμερα, τι είναι καταρχήν. Είστε καλά ενημερωμένος, βλέπω. Είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Όχι, δεν είμαι καλά ενημερωμένος, γιατί δεν μας είπατε ακόμα τι είπατε. Ναι, λοιπόν μόλις θα τελειώσετε την τοποθέτησή σας, θα είμαι καλά ενημερωμένος. Τα ΓΑΚ είναι τα γενικά αρχεία του κράτους. Σε τι αφορούν ακριβώς. Λοιπόν, στην κυρία Αναγνωστοπούλου ήμουν μετά από ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Για τρία ειδικά θέματα. Για δύο θέματα στην κυρία Αναγνωστοπούλου και με τον υπουργό τον κύριο Φίλη για ένα άλλο που θα σας πω. Το θέμα με τον Φίλη το χάσα. Πάμε στα δύο με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Τα δύο λοιπόν είναι η διεκδίκηση από τον Δήμο Λεβαδέων στη δημιουργία ΓΑΚ. ΓΑΚ είναι τα γενικά αρχεία του κράτους που σε κάθε πόλη πρωτεύουσα νομού υπάρχουν τα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία, οι συλλογές, τα πάντα που αφορούν στην τοπική ιστορία αλλά και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής. Ναι. Η Λιβαδιά λοιπόν δεν έχει δικά της ΓΑΚ, δεν έχει δικά της αρχεία και τα αρχεία είναι μισά στην Λαμία, άλλα στην Χαλκίδα και πολλά σε αποθήκες ή υπόγεια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργήσουμε τα δικά μας ΓΑΚ στη Λιβαδιά, που είναι η ιστορία, η τοπική ιστορία, η ταυτότητα της πόλης και είναι ένα εργαλείο για οποιαδήποτε έρευνα και μελέτη της περιοχής. Η Υπουργός, επειδή είναι ιστορικός, ήδη έχει την αυξημένη ευαισθησία γύρω από αυτά τα θέματα και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε τα ΓΑΚ στη Λιβαδιά. Για τα μεταπτυχιακά τι είπατε? Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο θέμα που μιλήσαμε, ήταν για τα προγράμματα, τα μεταπτυχιακά είναι γιατί είναι μετά την πρώτη κτήση πτυχίου, επιμόρφωσης και κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ. Ναι. Θυμάστε ότι με απόφαση ομόφωνη της ΑΣΠΕΤΕ, της διοικούσας, η οποία βεβαίως έχει αλλάξει, είχαν αποφασίσει να δημιουργηθούν τα δύο αυτά προγράμματα στη Λιβαδιά. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κάναμε την συνεργασία μας, στο να δημιουργηθούν έστω και αυτή τη χρονιά και να ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτά τα δύο προγράμματα στην πόλη. Πολύ ωραία. Αυτό. Τώρα για τον κύριο Φίλη. Στον κύριο Φίλη, ο οποίος μας κέρασε για γλυκό γιατί είχε τα γενέθλιά του σήμερα, ναι. Υπήρξε το αίτημα του εξοπλισμού του ειδικού σχολείου της Χερόνιας. Καταθέσαμε στον Υπουργό μια λίστα από συμπληρωματικό υλικό, απαραίτητο όμως για τη λειτουργία του ειδικού σχολείου, του ειδικού εργαστηρίου, όπως λέγεται, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στη Χερόνια. Και πραγματικά επέδειξε πολύ μεγάλη ευαισθησία ο Υπουργός. Θα είμαστε τυχεροί μάλλον γιατί τους προλάβαμε στην προμήθεια, στη σύνταξη ακριβώς μιας μελέτης για την προμήθεια τέτοιου υλικού. Εντάξει, τρέχουμε η κυρία Στεριόπουλο, όπως αντιλαμβάνεστε. Κάτι κάνετε κι εσείς, κάτι κάνετε, ναι.
Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, την αναλυτικότατη. Τώρα είμαι ενημερωμένος, Δημαρχέ. Τώρα είμαι ενημερωμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά εδώ μαζί μας.